Βρισκόμαστε με τη χάρη του Θεού στο παρεκκλήσιο των Αγίων Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, που ήταν σύζυγος αυτού. Οι Άγιοι αυτοί γιορτάζουν στις 5 Νοεμβρίου και είναι πρότυπο για τους εγάμους αλλά και για τους αγάμους. Ο μεν Άγιος Γαλακτίων ήταν Υιός Κλητοφόντος και Λευκύπης, ασεβών μεν όντων αμφωτέρων πρώτερων, λέει το Συναξάρι, οι οποίοι προηγουμένως λέει ήταν ασεβείς. Ύστερον δε την ευσέβειαν διδαχθέντων παράτινος χριστιανού ονουφρίου καλουμένου. Και έπειτα κατηχήθηκαν οι γονείς από έναν χριστιανό ευσεβή τον ονουφρίο. Η δε επιστήμη εξαπείς των γονέων γεννηθήσα και αυτή ευαπτίστη δια το προς τον Γαλακτίωνα συνοικέσιον. Ήθελε να γίνει γάμος με τον Άγιο Γαλακτίωνα και έτσι και αυτή έγινε χριστιανή, γιατί δεν επιτρέπεται χριστιανός να παντρευτεί μη χριστιανό. Και μετά ελκύστηκε και αυτή στην πίστη. Ήταν πάρα πολύ μικρή, 15 ετών. Και συμφώνησαν να μονάσουν και οι δύο. Και έτσι παράλληλα εισκούντο και πρώτα συνελήφθη ο Άγιος Γαλακτίων, γιατί ήταν καιρός διωμών, και όταν το έμαθε η επιστήμη ήθελε και αυτή να πάει εκεί που είναι ο Άγιος Γαλακτίων, γιατί ζούσαν σε χωριστά μοναστήρια φυσικά. Και μετά από πολλές παρακλήσεις, γιατί ήταν πολύ νεαρά, η ιερότησά της της έδωσε ευλογία και πήγε και μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Γαλακτίωνα. Γι' αυτό και λέει το τροπάριο, τη λαμπράν ξινωρίδα των μαρτύρων. Ξινωρίδα θα πει το ζεύγος, έτσι. Των μαρτύρων τιμήσομεν, ως προσυζυγία ναρίστην και κλητήν και θεόφρονα, των θείων Γαλακτίωνα πιστή, ομούς είναι επιστήμη της ευγή. Γιατί εξίσκησαν την άριστη συζυγία. Έτσι αφιερώθηκαν δηλαδή και οι δυο στο Θεό και ευαρέστησαν στο Θεό με το μαρτύριο. Διασκήσεως γαρπώνων αθλητικήν εξήνθησαν φεδρότητα. Πρώτα μαρτύρησαν με τα νέμακτα μαρτύριο, έτσι της υπακοής και της άσκησης, της καταχριστών άσκησης, και σαν άνθη λέει, άνθησαν την εφεδρότητα, τη χαρά της της ασκητικής ζωής. Και μετά λέει, δόξα το ενισχύσαντι ημάς, δόξα το στεφανώσαντι. Μετά υπάρχει η δοξολογία στο Θεό. Δόξα το ενεργούντι διημών, πάσιν ιάματα. Ήταν και οι δύο νέοι άνθρωποι, ο Άγιος Γαλακτίωνας ήταν λίγο μεγαλύτερος βέβαια, αλλά και οι δύο άθλησαν, μαρτύρησαν για χάρη του Χριστού, και αυτό είναι ένα πρότυπο για όλους μας. Εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Επίσης αξίζει να πούμε ότι εδώ έζησε για ένα χρόνο και ο Άγιος Παΐσιος, ο Όσιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, με πάρα πολύ μεγάλη άσκηση, αλλά δεν μπορούσε να γίνει περισσότερο γιατί πειράχτηκε η υγεία του και πήγε στο Άγιον Όρος. Δημιουργηθεί και ένα θέμα τότε στο μοναστήρι και φάνηκε η διάκριση μεγάλη που είχε ο Άγιος Παΐσιος. Ο τότε ηγούμενος είχε δώσει εντολή να μην κοινωνούν οι πατέρες τακτικά, αραιά και πού. Και στην αρχή ο Άγιος Παΐσιος το είχε δεχτεί και είχε πει: πράγματι δεν αξίζω κι εγώ να κοινωνώ τακτικά. Αλλά μετά πάλι σκέφτηκε και είπε: εντάξει για μένα, αλλά οι άλλοι πατέρες γιατί να μην κοινωνούν, αφού η τάξη της Εκκλησίας είναι να κοινωνούμε τακτικά. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι κάνουμε λειτουργία 4 φορές τη εβδομάδα και θα μπορούσε να κάνει περισσότερο, γι' αυτό έκανε 4 φορές λόγω των πολλών καθηκόντων του. Που σημαίνει ότι οι χριστιανοί κοινωνούσαν 4 φορές τη εβδομάδα στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου. Γιατί όταν γινόταν η λειτουργία, εξυπακούεται ότι θα κοινωνούσαν όλοι. Όσοι δεν κοινωνούσαν, μετά τα στήρας στα στήρας έβγαιναν έξω. Αυτή ήταν η τάξη της Εκκλησίας και αυτή πρέπει να είναι και σήμερα. Και όποιος δεν κοινωνούσε έπρεπε να δώσει λόγο, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, γιατί δεν κοινώνησε στον ιερέα. Και αν ο λόγος ήταν εύλογος,
Έχει καλός. Αν όμως δεν ήταν εύλογος, έπαιρνε επιτίμιο. Επειδή δεν κοινώνησε. Σήμερα επιτιμώνται επειδή κοινωνούν τακτικά κάποιοι. Τόσο έχουμε διαστρέψει τα πράγματα. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Παΐσιος πήγε στον ηγούμενο και του είπε σχετικά και τακτοποιήθηκε το θέμα. Έτσι βλέπουμε τη διάκριση. Όταν θυγόμαστε, ασμαδικούμαστε μόνο εμείς, μπορούμε να το υπομένουμε χωρίς καμία διαμαρτία και πρέπει. Αλλά όταν αδικούνται και άλλοι μαζί με εμάς, τότε για χάρη των άλλων πρέπει να μιλάμε, έτσι, να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο των άλλων. Έτσι, είχε πολύ λίγο νεράκι είχε εδώ ο Άγιος και έπινε και δοξολογούσε το Θεό και δεν έτρωγε σχεδόν τίποτε. Η αυτή λειτουργία κατέβαινε στο μοναστήρι. Μπορεί και καμιά φορά να ερχόταν κάποιος ιερέας και να λειτουργούσαν εδώ μόνοι τους. Έτσι, μια ζωή τελείωσε, ας πούμε, ασκητική και αφιερωμένη στο Θεό, με τέλεια μόνο, ησυχία, προσευχή. Έχουμε και τις ευχές και του Αγίου Παϊσίου. Λοιπόν, στην Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.